κοινότητα και δράση βρίσκεται η ταυτότητά τους ή μάλλον βιώνεται, δηλαδή η αλήθειά τους, διότι δεν είναι έξω από μας. Και μας συνδέει με τον αληθινό λόγο της πίστεώς μας, όχι απλά και επιφανειακά, αλλά εναργώς και ουσιαστικά, δηλαδή οργανικά, με την ίδια ψυχή και πνοή που είναι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία και είναι Παναγία κατά πνεύμα αγιοσύνης, σύμφωνα με τον Απόστολο, κριτικά και αναλυτικά, δηλαδή καθαρίζοντάς μας πάντοτε με την μετάνοια μέσα στο φως των νυκτηριμών του Θεού, η σωτηρία του τέστην δια της ομολογίας, ως τη ειλικρινίας και αληθείας, το πεπληρωμένον, όπερ αποκυκλείωται ενιακά στο ημών. Και στο σημείο αυτό, κανείς δεν θα μπορέσει να προφασιστεί άγνοια, διότι πολύ απλά οι λόγοι της αληθείας και διαθήκης εξαστράπτουν μέσα από τις ιερές γραφές και εξαποστέλλονται στα πέρατα της οικουμένης, αγιάζοντας τα σύμπαντα και κεντρίζοντας τις καρδίες των ανθρώπων, όχι απ' έξω, αλλά από μέσα, κέντρα και βέλη δυνάμεως, εικονημένα εις σωτηρίαν, παντί το πιστεύοντι, γλώσσες και φλόγες πυρός. Εικόνες και δυνάμεις και αλήθειες σωτηρίες και δίκτυα εις διαδικτύωσιν και σωτηρία. Εν αυτή ταύτη τη υποστάση της ομολογίας ημών. Και των οφθαλμών και πτερίγων. Ότι δεν είναι άλλο το φως των εντολών και άλλο το φως της πίστεως και άλλο το φως του Σταυρού, αλλά ένα είναι το αληθινό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, δηλαδή από το μη είναι εις το είναι, κλίσεις αιωνίου ζωής. Το ενδιάθετον και ζήλος και φίλτρον Θεό εν Αγίω εις αγιασμόν. Αυτό δηλαδή που μας καθοδηγεί κεντρίζοντάς μας πάνω στον στόχο μας, δηλαδή στον σταυρό μας, δηλαδή στον σκοπό της εργασίας των εντολών. Όχι πάντως με κανένα άλλον τρόπο, αλλά σεβόμενο απολύτως την ελευθερία μας, δηλαδή την επιλογή της ελευθερίας μας, που είναι δική του επιλογή και εκλογή και προαίρεσης, εν τω εν πνεύματι και Κυρίω, και πρέπει πάντως να γίνει από εμάς τους ίδιους, για να είναι όντως επιλογή ελευθερίας και όχι κάτι άλλο ή κάπως αλλιώς, αλλά αυτοπροαίρετα, δηλαδή με κάθε ελευθερία, κατοπτριζόμενη την δόξαν αυτού η σωτηρίαν, εν το κατοπτρίζεσθε και σωτηρία, ότι μάλιστα. Γι' αυτό και υπομένει και υπομένοντας με πολλή διάκριση παρακαλεί. Τι παρακαλεί? Να κοινωνήσουμε την μία αλήθεια και ενότητα.
ο εστί ευπροθύμος, τούτε εστίν ενδιαθέτος, ο λέγεται εν ολοθύμο, τούτε εστίν εν Αγίω Πνεύματι εξ όλης ισχύος ημών, τούτε εστίν εν το σταυρό αυτού εν αυτό. Δηλαδή την εξαστραπή του πάθους του, την υπέροχη λαμπάδα της αφέσεως, την χάρη και το φως της Αναστάσεως αυτού και παρακλήσεως, δηλαδή την ταπείνωση της καρδιάς με άκρα ευλάβεια, δηλαδή και πάνω απ' όλα ταπεινωμένη στον φόβο του Θεού, ευχαριστώντας τον πάντων ένεκεν, υπερ πάντων και δια πάντων, υπερ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου, πάση θυσία. Τούτε εστίν με όλη την έκφραση της ζωής μας, με κάθε συνέστηση και πλήρη επίγνωση, και δηλώνω ότι με κάθε ταπείνωση και θλίψη, θλίψη καθ' υπερβολήν λέγονται, ή να καρπών υπομονή φέρειται. Και αυτό είναι το σύντριμα της ταλαιπωρίας μας, η ενταπεινώση τελωνική αλήθεια της ομολογίας ημών και πενθύρης καρδία. Ότι δηλαδή είμαστε τυφλοί και απρόσεκτοι και χάβνοι μέσα στο μετεωρισμό μας και χωρίς αυτόν μέσα μας τίποτε το κοινοφελές δεν ανοίγουμε. Ούτε μικρόν, ούτε μέγα. Εξ αντιθέτου, εις όλα τα ψυχοβλαβή παραδιδόμεθα αδιακρίτως και αδιαφορούμε. Δεν πάει άλλο όμως, ούτε μπορούμε πια να συνεχίσουμε να ζούμε με τον ίδιο αυτόν τρόπο. Έως εδώ και μη παρέκει. Με αυτή την καρδιά και ψυχή και πνοή θα οδηγηθούμε στο κριτήριο της εξομολογήσεως με κάθε ταπείνωση και το «εγώ πταίω» πάλι και πολλάκις, εγγίζοντας στο αληθινό θυσιαστήριο και το ένδοξο και αληθινό θύμα με κάθε είδους σιωπηλή και κατασυντριμμένη ηγεσία, με το σκοπό να εγκολπωθούμε αληθινά την ταπείνωση που θα μας κάνει συγκαταβατικούς απέναντι στα σφάλματα των συνανθρώπων μας και αυστηρούς απέναντι στην αμέλειά μας, την δραστική, την αληθινή, την σώζουσα ταπείνωση. Εάν λοιπόν έτσι, με αυτήν την υπερβολική συνέστηση, η ευλάβεια μας επιτρέψει να τον πλησιάσουμε πάνω στον Σταυρό, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία μας, και να γευθούμε μαρτυρικής διαθέσεως προαίρεση, πλούσια την Χριστότητα και το έλεος των υπτυρμών Του, τότε θα μπορέσουμε να πληροφορηθούμε την αλήθεια που κρύβεται μέσα στις εντολές Του, που καρφώθηκε πάνω στον Σταυρό, για να μην ξανακατέβει ποτέ πια από εκεί, γιατί αληθινά υπεριψώθηκε πάνω σε Αυτόν και δοξάστηκε με μια υπερβολική και αθάνατη δόξα. Ότι είναι μια αλήθεια άκρας στοργής και φιλανθρώπου συμπαθίας για τον εκπεσόντα άνθρωπο στους χώρους και στους δρόμους και τους τρόπους της απολίας. Αυτόν τον έσφατο, τον ελεηνό, τον κουρελί, τον συχαμερό, μέσα στα πάθη των αμαρτιών του. Και την έχθρα, ανέκαθεν, τον εχθρό του και πολέμιο,
των τελευταίων ανάμεσά μας και έσχατον μέσα από την αθλειότητα του είναι του μάρτυρα της ενεργίας και Χριστότητος εκείνου και αναποδράστος του ελέους του των βαρικάρδιων και αγνώμονα δούλων και αχρίων και άχρηστων για την πολύ και άθλια οκνηρία και ραθυμία και πονηρία του. Ποιον άλλον από εμένα τον αμαρτωλό και ανάξιο να ζω και να πατώ την γη που αγίασαν τα άχραντα πόδια του και όργωσε ο σταυρός του. Ότι είναι μία αλήθεια που ουσιαστικά και προσωπικά ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά και τις προφάσεις των αμαρτιών και συντρίβει ολοκληρωτικά την βαριά πλάκα που ρίχνουν πάνω στην ψυχή οι σειρές των αμαρτιών της για να την οδηγήσουν στην απόγνωση και την τελική απώλεια. Αλήθεια ομολογιακή και μαρτυρική. Ομολογία αληθινή και παλικαρίσια τεθαυσμένων εν αφέσει των πάλι επιπαιδημένων. Μην δε εξαφοστελωμένων κηρύξε διαδακρύων βάπτισμα μετανοίας εν το λαό πάσιν απανταχού της γης. Αρκεί μια σταθερή και αδυσόπιτη απόφαση μεταστροφής, απόφαση μεγρισέματος αληθινής και θυσίας, θέλησης να πλησιάσουμε και να αγγίξουμε αυτήν την αλήθεια και παρουσία. Τότε θα ακούσεις καθαρά τη διδαχή της, ότι δηλαδή όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, μάθετε να αφήνετε μέσα από τις καρδιές σας ό,τι τυχόν έπτεσαν απέναντι στα μάτια σας οι αδελφοί σας. Και γαρούπο με χρησέματος αντικατέστητε προς την αμαρτία ανταγωνιζόμενη εν το καλό και αγώνι. Μάθετε πώς να ευχαριστείτε ευχαριστώντας αυτόν που χωρίς να πτέει τιμωρήθηκε με τον σκληρότερο τρόπο για χάρη σας. Μάθετε πώς να επιτυγχάνετε την άφεση για τα πλήθη των αμαρτιών σας, συγχωρώντας τις μικρογρούσους γιές των αδελφών σας και να εύχεστε υπεραλλήλων για να θερατευθείτε. Μάθετε όχι μόνο να αναγνωρίζετε, αλλά και να αξιοποιείτε και να περισσεύετε τον πλούτο της αφέσεως. Με την πολύ συντριβή και ταλαιπωρία για χάρη του Σταυρού της Αληθείας, που είναι Σταυρός Υπομονής. Μάθετε να αγωνίζεστε τον καλόν αγώνα, τον αγώνα της σιωπής, με τα πάσης υπομονής και ειλικρινίας. Δηλαδή με πολύ ευχαριστία και με την ειλικρίνεια που είναι ταπείνωση καρδιάς. Μάθετε λοιπόν να είστε πτωχοί στο πνεύμα και πλούσιοι στις αληθινές οδύνες της ψυχής, καρφώνοντας καρδιά και σώμα πάνω στον ένα σταυρό, σπονδύ στον Θεό και Πατέρα, είναι άριοι μας εκ της γης των παθών. Μάθετε επιτέλους πώς να κρατάτε την αληθινή ταπείνωση και χάρη μέσα στην καρδιά σας, δηλαδή αμετεώριστο τον οφθαλμό σας και άσβηστη την λαμπάδα της ψυχής σας μέσα στο φως των νυκτηρμών του Θεού, τα προς τον Θεό.
Γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες, νουθετώντας με πραότητα τους αδελφούς σας. Πάντα στέγοντες, πάντα υπομένοντες, καθώς και ο πατήρ ημών ουράνιος, ηκτήρμονιστή, πατήρ των φώτων και πάσης παρακλήσεως, που είναι οι νοερές λαμπρότητες και τελειότητες της σωτηρίας μας και προσκαρτερούντες οι Ισραήλ. Σε μας λοιπόν απευθύνεται η σωτηρία αυτή, τους κοινούς θνητούς και μέσα στην ταλαιπωρία τους αμαρτωλούς, όχι όμως και αχάριστους, γιατί αν αναγνωρίζουμε την αλήθεια και στενάζουμε για τον ζυγό της αμαρτίας, εις βαθμών επιγνώσεως και μεταμιλίας, διακαταγνώσεως και συντρίματος πάσης ταλαιπωρίας, μη αποστείνε από Θεού ζώντος. Επιζητούμε με βουβή εξομολόγηση και πικρά δάκρυα της συνειδήσεως το πρόσωπο του ευεργέτη και σωτήρα μας, τον ηλασμό και τον τόπο των ποδών του, δηλαδή των ιχνών του, των ιχνών της άκρας ταπεινώσεως και καθυπερβολήν ισχύως της πατρικής και ζωοποιού στοργής και χάριτος της αφέσεως των αμαρτιών μας μέσα στις καρδιές μας, με κάθε πληροφορία. Μακάρι σαν εκείνη την τρισμακάρια όρνη, την αλήτρια του πρωτομάρτυρα και προασπίστρια της μετανοίας και πρωτουργό, πρωθυπουργό και ισουργό εν πνεύματι Αγίου, απάσης της πρακτικής επιβάσεως εν Κυρίω και αληθείας εις πάντας τους αιώνας, την και την σκυκάλη του Σταυρού επιδούσα με το αισθητό μύρο στον πρωτότοκο από τους νεκρούς και Στεφανίτη και Στέφανο, μητέρα της Σπάρτης και του νοητού Λεωνίδα, γενωμένη δι' αυτού, εστιέν αυτό, Χριστόν ομολογήσασα και ποιήσασα, τον με το λίγο μέλλοντα ομολογήσε ενέματι δια Σταυρού εν το Θεό και Πατρί, υπερπαντός ανθρώπου και θανάτου επί της γης και Σταυρού, των οπλωμάχων αυτού, το σπαρτίο των χιλαίων αυτής φινίξασα πνεύματι Αγίου, τους αρμοσαμένους πάντας ημάς εις μίαν εκκλησία δακτύλους, εν τη ομολογία αυτής ταύτη, εστί εν αίματι καρδίας αυτής εν αυτή, του τέστην εν καρδία, εν καθαρό το μαρτυρίο της προαιρέσεως και γάρ εν αυτό, εν το ενή πνεύματι, κολληθήσα αυτό και κατακολουθήσασα η σωτηρίαν διακαταγνώσεως. Ζεούσι τη μετανία, μέγα το ανώγιον της πεσούσης και συντριβήσης ημών φύσεως, ποιήσασα και προευτρεπήσασα εν ευδοκίμω βουλής το αρχαίον και πρωτόκτιστον κάλος της αληθείας του Σταυρού της αγάπης αυτού. Όπερ και υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου ημίν μικρών με το λίγον παρεδίδω σωτηρημών, κατεπηγόμενος επιτελέσε τα του σωτηρίου ημών και το πρόσωπο εν το Σταυρό αυτού και μυστηρίου σώματος της σποράς και θητείας και πίστεως. Δεν απομένει λοιπόν τίποτε άλλο σε εμάς τους θνητούς και μέσα στην ταλαιπωρία μας αμαρτωλούς, παρά το να ευθυγραμμίσουμε τα έργα μας πάνω σε αυτόν τον στόχο και τον σκοπό της μετανοίας και κοινωνίας μας με το σώμα αυτό, ταπεινούμενοι το υποδείγματι της μόνης και πρώτης πάντων ημών γενωμένης εν τη οδό, και προάγουσαν πάντας άπαξ διαπαντός και εις τους αιώνας εν τη βασιλεία των ουρανών, αγνής και αγίας πόρνης.
ή καλύτερα πρωτεπιβάτηδα του χειρουργικού άρματος και μυστικού της μετανοίας και το πρόσωπο μου, ώστε δι' αυτής να εξευμενήσω με τον ιατρό πρώτον αχράντων παιδών αυτού εν μέρα διαγνώσεως και τις υποστήσετε εντοκρίνεστε αυτό και τελικά όχι με κανέναν άλλο τρόπο παρά με αυτήν την ίδια εκ πρωινίου τελωνική ταπείνωση του συντρίμματος εν εαυτής και πορνικήν εν κεφαλαίω κατάγνωσιν κατ' ενώπιον των ιχνών της εν ημίν μεγαλοπρεπού σωτηρίας ενεργουμένης το πρόσωπον της ληστρικής επιγνώσεως ημών και ομολογίας το απόκριμα του θανάτου αυτού με τα πάσης βεβαιότητος εν κατανοίξει εν εαυτής κατασχόντες εν το ευσταθήν κατοπτριζόμενη την δόξα αυτού ώστε την διαπαθημάτων τελείωσιν και ευχαριστίαν. Ώστε και λεγόμενον εν το λήξε των τόπων των ιχνών αυτού των αιμάτων των Άγιων πάντα τα έθνη τέστην οι σύμπαντες δια της ενστατικής ομολογίας εν το Ευαγγελίο της μετανοίας εν αφέσει αμαρτιών ημών το υπέρ της ευδοκίας και μυστήριων ενεργούμενων η σωτηρία γιατί αυτός υψώθηκε άπαξ διαπαντός και καρφώθηκε πάνω στον σταυρό του και μαρτυρεί γι' αυτόν επί της γης η πορεία και ο κρουνός της πλευράς του, η Εκκλησία και Παναγία Μητέρα του, το διγενές και δικέφαλον, οι δύο χρυσόπτεροι αετοί και πτέρυγες της Εκκλησίας του, η αρχή και το τέλος, το αίμα και το είδωρ, η οδός της αληθείας και οδός της σωτηρίας, η οδός της ζωής, οδός της Εκκλησίας και οδός της μετανοίας, οδός ομολογίας και μαρτυρίας Χριστού, η οδός του Σταυρού και προοδοποίησης της χάριτος εν αυτό, εν το Θεό και Πατρί, ο εστιποτήριον και γολγοθάς, ο κατοπτρισμός και η αλήθεια, ενωπηθήσετε τα σύμπαντα, ότι ου μετενόησαν και περιδότες σημείστε και τέρασιν επεσχάτων εκγαστρός εν της προφήτες και αγίης υπερπάντων διενεργουμένων εν το παντί επί τα συμφέροντα. Προς επικυρωμένη λοιπόν αλήθεια εδώ και τώρα οριζοντίος και καθέτος σε μας τους κοινούς θνητούς και μέσα στην ταλαιπωρία τους αμαρτωλούς, όχι όμως και αχάριστους, ούτε αμνήμονες, διότι αναγνωρίζουμε την αλήθεια και στενάζουμε για τον ζυγό της αμαρτίας και αναζητούμε με πικρά δάκρυα το πρόσωπο του Ευεργέτη και Σωτήρα και σωτηρία του γένους και της αδελφότητας του προσώπου μας εκ θεμελίων σαρωτικά, ολοκληρωτικά και αιώνια. Δεν απομένει παρά να ευθυγραμμίσουμε την ζωή μας, δηλαδή τα έργα μας, πάνω σε αυτόν τον στόχο και σκοπό της κοινωνίας μας με αυτόν, με το σώμα αυτό, εν αυτό της μετανοίας. Μακάρι σαν εκείνης γενωμένη, της μακαρίας και προαγούσης πάντα ημάς εν η Βασιλεία των Ουρανών. Αγίας όρνης και Παναγίας. Θα το ξαναπώ, της αλήπτριας του πρωτομάρτυρα και προασπίστριας της μετανοίας, της πρωτουργού και ισουργού εν πνεύματι Αγίου, απάσης της πρακτικής επιβάσεως
των ποδών της σωτηρίας, εις πάντας τους αιώνας, και την σκυτάλη του σταυρού και αισθητού μύρου και σώματος προσεπιδούσα στον πρωτότοκο από τους νεκρούς. Μητέρα της Σπάρτης γενωμένη, του νοητού Λεωνίδα και Σπαρτίου, της των πάντων σωτηρίας και ενώσεως και νεκρόσεως εν το Θεό και Πατρί, κατά πάντα σαβατισμών αληθείας, και γάρ, όντως όν, και θείον και βάπτισμα. Και τελικά, όχι με κανέναν άλλο τρόπο, παρά με αυτήν καθεαυτήν, πάλιν και πολλάκης, την ίδια τελωνική ταπείνωση και πονική κατάγνωση και ληστρική επίγνωση και δεκτική νύψη του πόθου της πίστεως και κατάνοιξη και απάθεια της εκουσίου ταπεινώσεως και αμετεωρήσου και χαρισματικής αντιστροφής και επιστροφής και αναστροφής με τον ιατρό, καθώς στην ήμιν δυνατόν του τέστην συγκεχωρημένων, το απόκριμα του θανάτου αυτού εν εαυτής με τα πάσης κατασχόντες βεβαιότητος, ο εστί κατοπτριζόμενη την δόξαν του προσώπου αυτού, εν το ταλαιπωρήσε και θλιβήνε υπερβαλλόντος εν το σταυρό αυτού, υπερ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού, και γάρ το εκείνης επιστυχούντες υποδείγματι και αληθεία. Γι' αυτό, αφού πρώτα δεχθούμε τον λόγο της πίστεως και ταπεινωθούμε το ύπατο κριτήριο της αληθείας που είναι σταυρός αφέσεως, όσοι εκκλίνουμε από αυτήν με τα έργα μας χωρίς να το συναισθανόμαστε, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, όλοι όμως, ας φρενάρουμε και ας αποκλείσουμε καθεαυτόν και ας ερευνήσουμε πάντα, πάντα τα καθημάς κενά και παλαιά, εάν και κατά πόσον υπομένουμε εμείς ένα πάθος τόσο φρικτό και ταυτόχρονα εάν και κατά πόσον επιδεικνύομαι με μυστικό κυρίως τρόπο, δηλαδή ενώπιον Θεού, μια τόσο πλούσια και ολοκληρωτική και τυραννικά ισοπεδωτική για κάθε οχύρωμα του εχθρού συγγνώμη προς τους αδελφούς μας και καρδία ενώδυνη και συντετριμένη υπέρ της ευδοκίας. Καρδία τεταπεινωμένη δίχα πάσης αντιλογίας του τέστην κακοπραγίας. Και τότε θα διανοιγούν οι οφθαλμοί των τυφλών και θα ελιγιάσει ο νους μας και μόνον να διανοηθεί να αγγίξει κάτι από το θεοβάδιστον όρος, δηλαδή την σιωπή του Γολγοθά. Αφού δηλαδή και εφόσον πάρα αυτά διαπιστώσουμε την αδυναμία μας ότι όλους διόλου εξ αντιθέτου και ενώ πολλές φορές μπορεί να έχουμε ευεργετηθεί από αυτούς και μάλιστα σε υπερβολικό βαθμό, εμείς επιδεικνύουμε απέναντί τους μια ανελέητη και αιμοχθηρή στάση που όχι μόνον για τίποτα δεν στενοχωρείται σε αληθινό βαθμό διορθώσεως και τίποτα δεν συγχωρεί σε αληθινό βαθμό αγάπης.
ουδέα ανακρίνει ή ανιστά ή οικοδομεί ή έστω αναβαθμίζει πάνω σε στέρεη βάση η θεμέλιο οικοδομής, αλλά αποσταθρεί, αλλά καταδικάζει και κατακρίνει τους πτέσαντας, ακόμη και για απειροελάχιστα και ουθαμινά ζητήματα. Και μάλιστα τους απορρίπτει σε απόλυτο βαθμό. Και απολύτως απόλυτο. Και οπωσδήποτε συμβαίνει αυτό.